Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε μια νέα φάση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά τις εκρήξεις, στους βομβητές και τα walkie-talkie των μαχητών της Χεσμπολάχ στον Λίβανο. Κατά την επίσκεψή του σε αεροπορική βάση στο Βόρειο Ισραήλ, ο Γιοάβ Γκαλάντ είπε στους στρατιώτες πως το στόχαστρο πλέον μπαίνει και η Χεσμπολάχ. Το επίκεντρο των επιχειρήσεων μετατοπίζεται πλέον στο βορρά. Αυτό σημαίνει ότι μετακινούμε δυνάμεις, εξοπλισμό και την ενέργειά μας προς τα βόρεια. Δεν έχουμε ξεχάσει τους ομήρους ούτε τις επιχειρήσεις μας στα νότια, είναι και αυτό καθήκον μας. Αλλά θα επιχειρούμε συγχρόνως και στα δύο σημεία. Η ανησυχία για νέα κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει φουντώσει εκ νέου μετά τις εκρήξεις στον Λίβανο που σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους και τραυμάτισαν χιλιάδες. Αν και το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει την εμπλοκή του, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις με στόχο τους μαχητές Χεσμπολάχ. Εξάλλου, εδώ και 11 μήνες οι δύο πλευρές συγκρούονται καθημερινά στο περιθώριο του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στις επιθέσεις στον Λίβανο. Πρόσθεσαν δε πως επιδιώκουν διπλωματική προσέγγιση ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.